Ελάτε να ανοίξουμε τώρα για τις πολιτικές μας συζητήσεις. Καλησπερίζω για αρχή την κυρία Μερόπη Τζούφη, αναπληρώτρια τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέγεται στα Γιάννενα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να εκμεταλλευτώ το ότι είστε γιατρός, διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο, για να σας ρωτήσω γι' αυτό εδώ, για την τελευταία αυτή είδηση. Βιαζόμαστε λίγο ή μου φαίνεται? Κοιτάξτε, γενικά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει πει ότι ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον σαν την κοινή γρήπη. Από εκεί και πέρα δεν θα ήμουνα και απολύτως σύμφωνη. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς με τις συνθήκες που επικρατούν, νομίζω ότι είναι ένας τρόπος προστασίας και προσωπικά, επειδή με ρωτάτε, σε μεγάλους ανθρώπους ιδιαίτερα ή ευάλωτους, θεωρώ ότι είναι το κύριο μέτρο προστασίας, όχι μόνο για τον κορονοϊό, γιατί υπάρχουν και πολλές άλλες ιογενείς λοιμώξεις, από τις οποίες μπορεί η μάσκα να λειτουργήσει προφυλακτικά. Βεβαίως και κρατάμε ως κόριο φθαρμού, όπως ήδη υπόθηκε, τα νοσοκομεία, τα κέντρα αποκατάστασης, εκεί που υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι, και βεβαίως θέλει μια παρακολούθηση η οποία δεν ξέρω αν γίνεται. Φαίνεται ότι ακόμη, βεβαίως έχει ελαττωθεί ο αριθμός των νοσηλευομένων, αλλά ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους και νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν ένα καλό σύστημα παρακολούθησης θα μπορούσε μετά την άρση αυτών των μέτρων να μας δώσει κάποια δεδομένα για να ξέρουμε πώς πορευόμαστε. Δεν βλέπω να κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για να περάσουμε έτσι στα βαριά πολιτικά, ουσιαστικά αύριο 28 του μηνός, άρα σε 2 μήνες εκλογές. Είναι πολύ μακριά, όχι απλώς οι πρώτες και οι δεύτερες κάλπες. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, ότι θέλει κυβέρνηση πλειοψηφίας ενός κόμματος αλλά όχι ενός χρώματος, σας παραπέμπει όχι σε μια απλή διεύρυνση σαν αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα με τον κ. Σκέρτσο, τον κ. Πιερακάκη, τον κ. Χρυσογοίδη, αλλά σας παραπέμπει σε έμεσα καλέσματα για αποστασία? Καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μας έχει πει πότε θα έχουμε εκλογές. Ναι. Ουσιαστικά. Έτσι. Ενώ ο Ερτογάν, που λέμε ότι η Τουρκία είναι ό,τι είναι, έχει δώσει μια ημερομηνία. Λοιπόν, επομένως, περιμένουμε την αναγγελία αυτής της ημερομηνίας, η οποία θα είναι εντός του Μαΐου, όπως μάθαμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι η αδυναμία που έχει η Νέα Δημοκρατία, κυρίως μετά την τραγωδία των Τεμπών, να μιλήσει για το διακύδευμα της αυτοδυναμίας. Αυτό έχει καταρρεύσει και κατά συνέπεια, προσπαθώντας να συσπυρώσει, διότι έχουμε μια αποσυσπήρωση και πτώση των ποσοστών της, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να μιλήσει πάλι για μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία, επειδή δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα ποσοστά, διότι αυτά καταγράφονται με τις δημοσκοπήσεις και κατά πως φαίνεται έτσι θα πάμε και προς τις εκλογές, δεν φαίνεται δηλαδή να ανακάμπτει ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά κλείνει το μάτι στους διάφορους πολιτικούς χώρους, αλλά δεν μιλάει για συμφωνία προγραμματική, διότι από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ αυτό το πράγμα δεν μπορεί να επιτευχθεί, με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά και το δεδικασμένο ότι ουσιαστικά ήταν πολιτικός αρχηγός υπό παρακολούθηση. Μιλάει και για σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, επομένως, τουλάχιστον δια της ηγεσίας του, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αποκλείει το να μπει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα, λοιπόν... Με Μητσοτάκη, όχι με Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το λέει. Δώστε μας ισχυρή εντολή και εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, όταν μιλάει κανείς για σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, φαντάζομαι ότι τα προγράμματα που υλοποίησε μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία σε όλα τα πεδία είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και την τελευταία στιγμή, ουσιαστικά προχωράει σε άγριες ιδιωτικοποιήσεις. Να αναφερθώ σε 2 από αυτές. Από το θέμα της υγείας που ξεκινήσαμε, τόλμησε να μπει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης η καλύτερη λειτουργούσα δημόσια μονάδα, που ήταν το Παιδοογκολογικό Νοσοκομείο, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είναι προπομπός και για την ιδιωτικοποίηση και άλλων νοσοκομείων. Και δεύτερον, έβαλε στη ρυθμιστική αρχή το νερό. Άρα, μιλάμε και για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Υποτίθεται ότι το ΠΑΣΟΚ με την διαδρομή του, αλλά και τα προγραμματικά του στοιχεία, είναι απέναντι σε αυτού του τύπου τις πολιτικές. Άρα, προγραμματική σύγκληση τουλάχιστον στα βασικά πράγματα, που είναι η υγεία, που είναι τα δημόσια αγαθά, που είναι εργασιακές σχέσεις, είναι δύσκολο να υπάρξει. Υπάρχουν όμως, από τις διαφωνίες που βλέπουμε δημοσίως να διατυπώνονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ, πιθανώς κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν να πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι είναι ένα κλείσιμο του ματιού του κύριου Μητσοτάκη προς αυτήν την κατεύθυνση ή και προς τα δεξιά του, φυσικά. Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο λέει όχι με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, άλλο τόσο λέει όχι και με Τσίπρα πρωθυπουργό. Και θα ήθελα το σχόλιο σας με την έννοια ότι όσο και αν όλοι καταλαβαίνουμε το πολιτικό παιχνίδι, δεν τον παρακολουθούσε η ΑΕΠ του κύριου Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας. Και όπως είπα και πριν, οι συγκλήσεις σε μείζωνα ζητήματα, αλλά και σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έκανε το ΠΑΣΟΚ της πρώτης εποχής. Αναφέρομαι στο ΕΣΥ, τώρα μιλάμε για ένα νέο ΕΣΥ. Αναφέρομαι στον ΑΣΕΠ, που μας είπε ο κ. Μητσοτάκης από την συνέντευξή του ότι βρε παιδιά, βαριά διαδικασία είναι ο ΑΣΕΠ. Ας πάμε τώρα με τα μπλοκάκια και με κάποιον εξωτερικό κριτή. Δηλαδή, σοβαρά μεταρρυθμιστικά βήματα που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Υλοποιεί ένα ακραίο νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, μάλιστα πρόγραμμα Θάτσερ με καθυστέρηση 20 και 30 ετών. Άρα, λογικά, οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορούν να πάνε σε αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι και εμείς σοσιαλδημοκράτες στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν πίσω τέτοιες πολιτικές. Θα όφιλε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης να μην ακολουθεί αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Φαίνεται ότι αυτό γίνεται για προεκλογικούς λόγους, προσπαθεί να συσπυρώσει τη βάση του και νομίζω το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του ότι προεκλογικά πολλά λέγονται, μετεκλογικά και με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα είναι τα πράγματα. Εμείς διεκδικούμε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα με ισχυρό ποσοστό και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι είναι εκ των ου κάνευ ότι τα κόμματα του προοδευτικού δημοκρατικού χώρου οπωσδήποτε θα θελήσουν να συνεργαστούν και δεν θα θελήσουν να πάνε την χώρα σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ακόμη και για λόγους, αν θέλετε, σωτηριολογικούς, διότι αν πάει κανείς με ενισχυμένη αναλογική σε δεύτερες εκλογές, με πολλωμένα τα πράγματα, είναι προφανώς ότι τα μικρότερα κόμματα θα χάσουν μέρος της δύναμής τους που τους δίνει η δυνατότητα της απλής αναλογικής. Επομένως, θα συζητήσουμε για αυτού του τύπου τις συνεργασίες που εμείς τις πιστεύουμε, γι' αυτό και ψηφίσαμε την απλή αναλογική την επόμενη των εκλογών. Κυρία Τζούφη, όμως, ακόμη και αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και βγαίνουν και τα νούμερα, πώς βλέπετε αυτές τις μέρες, έχουν αρχίσει ξαφνικά και περισσεύουν οι αναλύσεις για τα προβλήματα που έχει ο συνασπισμός υπό τον καγκελάριο Σόλτς. Είχαν χθες το βράδυ, νομίζω, και μία σύσκεψη κατευνασμού, την έλεγαν τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αρχίζει τέλος πάντων και αναπτύσσεται μία επιχειρηματολογία εδώ στο εσωτερικό, με υποδείγματα από το εξωτερικό, για το πόσο προβληματικές είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας. Πώς εγγυάστε σταθερότητα? Άκουγα και σήμερα τον πρόεδρό σας, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει όχι με Τσίπρα, ο κύριος Βαρουφάκης λέει αν δεν κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι πριν, μην με περιμένετε μετά. Πώς όλα αυτά θα συμβαδίσουν για να φτιάξουν κυβέρνηση? Καταρχήν να πάμε στο ευρωπαϊκό τοπίο. 21 από τις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κυβέρνηση συνεργασίας. Το να παίρνει κανείς ένα υπόδειγμα, ο στόχος είναι να πούνε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτός είναι ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα, δώστε μου αυτοδυναμία ως το δυνατόν ισχυρότερο ποσοστό, γιατί εγώ μπορώ να εγγυηθώ. Να θυμηθούμε ότι τη χώρα τη χρεοκόπησαν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Και επίσης να θυμηθούμε. Και στην Ευρώπη την έβαλαν και στην ΟΝΕ την έβαλαν. Δεν την χρεοκόπησαν. Και την Κύπρο έβαλαν στην Ευρώπη. Αλλά την χρεοκόπησαν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια κυβέρνηση συνεργασίας δύσκολη και τότε, όπως θυμάμαι, αλλά της μοναδικής, διότι δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και ουσιαστικά έδωσε την δυνατότητα να φύγει αυτή η μέγενη των μνημονίων, άφησε μια παρακαταθήκη 36 δις με την οποία πορεύθηκε η χώρα και πορεύεται ακόμη με κλειδωμένα τα επιτόκια για να μπορεί να δανείζεται και βεβαίως προχώρησε και στην εμβληματική συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ουσιαστικά οδήγησε και στο τέλος αυτής της συνεργασίας. Επομένως, και αυτό έγινε επί 4 ολόκληρα χρόνια. Αποδείξαμε λοιπόν εν της πράγμασης σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας ότι μπορούμε όταν έχουμε συμφωνήσει σε βασικά προγραμματικά αυτή να είναι μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία όμως από την άλλη μεριά να είναι υπέρ των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και βεβαίως με εκλεγμένο τον Πρωθυπουργό από το λαό που θα πρέπει να είναι και θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοκόμμα που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι, διότι οι πρωθυπουργοί που έρχονται ως δότοι, έτσι, προφανώς είναι κάτι που δεν το θέλει ούτε ο ελληνικός λαός, ούτε και η δημοκρατία μας, επιτρέψτε μου να πω. Και όταν αυτό έγινε σε δύσκολες συνθήκες, τα αποτελέσματα ήταν δύσκολα για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Τώρα, κυρία Τζούφη, είδατε τις απαντήσεις του κυρίου Παπαθανάσιου τώρα, είδατε σήμερα και το δελτίο τύπου που εξέδωσε η συγκεκριμένη τράπεζα. Τι σας έχει μείνει αναπάντητο? Κοιτάξτε, έχει μείνει αναπάντητο πώς με ένα δάνειο της τάξης των 1,2 εκατομμυρίων μπόρεσε να γίνει η ρύθμιση και να κλείσει αυτή η υπόθεση με μια καταβολή 50.000 ευρώ. Και μάλιστα με ένα πρώτο καταδικαστικό δικαστήριο και αυτό λύνεται στο εφετείο, χωρίς όμως αυτό να έχει δοθεί δημόσια ούτε οι απαντήσεις στις τράπεζες. Δηλαδή, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα, αλλά δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Εμείς εκείνο που ζητούμε είναι ότι έχουμε καταθέσει μία τροπολογία, την είχαμε καταθέσει και παλαιότερα, στο πόθεν έσχες όλων των βουλευτών να φαίνονται και οι ρυθμίσεις των δανείων. Και από την άλλη μεριά, να θυμίσουμε ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, 400 εκατομμύρια ευρώ, ούτε και με τα 12 εκατομμύρια ευρώ που διάφοροι υπουργοί της στην κυβέρνηση χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο. Λέμε λοιπόν να ψηφίσουν αυτή την τροπολογία, όπου με σαφή τρόπο, στο πόθεν έσχες, να εμφανίζονται και αυτές οι ρυθμίσεις των δανείων, για να είναι όλα γνωστά και να τα ξέρουμε. Κοιτάξτε, έχουμε μία μεγάλη. Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή με πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να μην αναφερθώ στα ονόματα, Πάτσης, Χιμάρας, Μαντάς, Νικολάου, όπου εδώ μιλάμε για όχι μόνο χαριστικές ρυθμίσεις, αλλά για απευθείας δανειοθέσεις ύψους πολλών δις, οι οποίες όπως ξέρετε γίνεται σοβαρή συζήτηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις αναθέσεις, και αυτό είναι ένα θέμα υποδιερεύνηση, διότι όλα αυτά είναι δημόσιος πλούτος, όπως ξέρετε, και αυτό έχει πάει σε πολύ συγκεκριμένες τσέπες, φτιάχνοντας ένα καινούριο πελατειακό κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να κλείσουμε και με το χαρτοφυλακιό σας. Επειδή σύν τις άλλες διατελέσατε και υφυπουργός παιδείας, αυτές τις μέρες βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις γεωπονικές σχολές, νομίζω και στα Γιάννενα έχουμε εξελίξεις, να παρετούνται οι καθηγητές διαμαρτυρώμενοι για τη μία απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφύτους. Ακούω και απ' την άλλη ότι απ' τη μια η κυρία Κεραμέως αρνείται στους αποφύτους αυτούς να μπορέσουν να εξασκήσουν ως επάγγελμα αυτό που σπούδασαν. Ακούω όμως και την κριτική ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την εξίσωση, εκείνος ήταν που άφησε αυτούς τους ανθρώπους χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Έτσι. Τι λέτε, για πείτε μου. Κοιτάξτε, η ιστορία της ανατοτοποίησης των γεωπονικών σχολών και στα Γιάννενα, γιατί και εκεί ήταν η γεωπονική της Άρτας, έγινε με προϋποθέσεις και με συνεννόηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτές έγιναν πενταετής λοιπόν οι σπουδές. Αυτό σημαίνει ότι αντίστοιχα οι πενταετής σπουδές έχουν και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες. Γίνεται πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και στη συνέχεια αυτό περνάει από την ανώτατη αρχή που τώρα είναι η ΑΘΑΕ, παλιότερα ήταν η ΑΔΙΠ, και δίνει την ισοτιμία. Από εκεί και πέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα δίνονται από τους επαγγελματικούς φορείς, όπως είναι το ΓΕΩΤΕ. Δεν προχώρησε λοιπόν, εμείς κάναμε τις πενταετίες σπουδές, έχει προχωρήσει σε κάποιο βαθμό η πιστοποίηση των σπουδών, αλλά αυτό δεν ολοκληρώθηκε, δεν έγιναν αυτές οι διαδικασίες, με αποτέλεσμα πράγματι αυτά τα παιδιά με πενταετίες σπουδές να μην έχουν εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ποιος φταίει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει και δεν έχει ολοκληρωθεί η απαραίτητη διαδικασία ώστε το ΓΕΟΤΕ να καταλήξει και να παραχωρήσει αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η ιστορία των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι μια παλιά ιστορία. Εμείς είχαμε φτιάξει έναν ειδικό φορέα που λεγόταν ΕΣΕΚΑΔ στο Υπουργείο. Τότε είχαμε να ρυθμίσουμε τα ζητήματα των μηχανικών. Είχαν προχωρήσει, είχαν υπάρξει επιτροπές για να υπάρξει συνεννόηση, οι οποίες δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν συνέχισαν να λειτουργούν. Άρα συμβαίνει να έχουμε πολλά τμήματα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Εδώ υπάρχει σοβαρότατη καθυστέρηση και από την άλλη το Υπουργείο έχει παραδώσει επαγγελματικά δικαιώματα στα κολέγια. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση. Δηλαδή δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα πενταετών σπουδών, ενώ αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων. Και προφανώς είμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο. Και εγώ έχουμε και κάτι ακόμη, την παρέτηση της διευθύντριας του ΙΚΙ, όπου καταγγέλει σημεία και τέρατα διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι ακόμη και εκεί που έρχονται ευρωπαϊκοί πόροι που θα έπρεπε να γίνονται με διαφανή τρόπο για να δίνονται στη νέα γενιά και να προχωρούν τα προγράμματα, δυστυχώς έχουμε τελείως αδιαφανείς λειτουργίες και διασπάθηση δημόσιου χρήματος, όπως προκύπτει από την καταγγελία και την παρέτηση της συγκεκριμένης διευθύντριας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ.